Και να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, την ανθρωπογεωγραφία της νέας κυβέρνησης. 49 μέλη μετρά, εκ των οποίων τα 30 ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία και τα 11 στο ΠΑΣΟΚ. Σε 9 υπουργεία στελέχη των δύο κομμάτων της συγκυβέρνησης καλούνται να συνεργαστούν άμεσα. Πάντως, ένα από τα πρόσωπα που επρόκειτο να ορκιστούν είναι η κυρία Σοφία Βούλτεψη. Αρνήθηκε τελικά τη θέση στο Υπουργείο Υγείας, δίνοντας την ευκαιρία στη Ζέτα Μακρύ να ορκιστεί υφυπουργός στη θέση της. Έπειτα από πολλές καραμπόλες, πλούσιο παρασκήνιο και εσωκομματικές διευθετήσεις, το ανακάτεμα της Τράπουλας από τον Αντώνη Σαμαρά κατέληξε σε μια κυβέρνηση με 41 μέλη, εκ των οποίων τα 30 ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία και τα 11 στο ΠΑΣΟΚ. Σε 9 μάλιστα υπουργεία, στελέχη των δύο κομμάτων της συγκυβέρνησης καλούνται να συγκατοικήσουν και να συνεργαστούν άμεσα. Αυτά είναι τα εξωτερικών, άμυνας, εσωτερικών, διοικητικής μεταρρύθμισης, υποδομών, μεταφορών και δικτύων, παιδείας, περιβάλλοντος, εργασίας και αγροτικής ανάπτυξης. Το στίχημα για όλους μας είναι να βγει ο τόπος από αυτή την περιπέτεια. Παρότι το νέο κυβερνητικό σχήμα έχει πλέον έντονο και το πράσινο χρώμα, ο Πρωθυπουργός επέλεξε να τοποθετήσει γαλάζια στελέχη στα κρίσιμα Υπουργεία Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, ενώ ιστορικό γεγονός θα μπορούσε να αποτελέσει η συμμετοχή ενός Μητσοτάκη σε κυβέρνηση Σαμαρά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε μάλιστα στην ηλεκτρική καρέκλα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όπου θα κληθεί να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά στο ζήτημα των απολύσεων. Ο πύχης είναι για μια δημόσια δίκηση δίπλα στον πολίτη. Ο πύχης είναι ψηλά για μια συνεργασία πολιτική μεταξύ δύο ανθρώπων που μπορεί να εμπιστεύονται ένα τον άλλον, αλλά έχουν πολιτικές διαφορές. Οι υπουργικές καρέκλες μοιράστηκαν και τα μέλη της νέας κυβέρνησης ορκίστηκαν με τάχιστες διαδικασίες. Στην πρώτη σειρά, στο Προεδρικό Μέγαρο, έλαβε θέση ο Αντιπρόεδρος πλέον και Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ δίπλα του στάθηκε ο νέος Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ο νέος Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, αφού έψαλε με τον Αρχιεπίσκοπο, τον χαιρέτησε με χειροφίλημα. Ενώ ενδιαφέρον είχε και ο ασπασμός Παντελή Καψή και Ευάγγελου Βενιζέλου. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Ξέρουμε από τα λάθη μας, γνωρίζουμε το αντικείμενο και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επίσης για πρώτη φορά αναλαμβάνουν κυβερνητικό χαρτοφυλάκιο ο Γιάννης Μιχελάκης, ο Γιάννης Ανδριανός, η Ζέτα Μακρύ, ο Αθανάσιος Δαβάκης, ο Άκης Γεροντόπουλος, ο Λεωνίδας Γρηγοράκος και ο Σιμεών Κεδίκογλου, ο οποίος μάλιστα μαζί με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Σίμω Κεδίκογλου αποτελούν τα ξαδέλφια του νέου κυβερνητικού σχήματος, ανήκουν σε διαφορετικά κόμματα και έχουν διαφωνήσει μεταξύ τους έντονα στο παρελθόν. Ο στόχος είναι ένας. Μέσα από την ενότητα, μέσα από συνθέσεις, να μην πάνε χαμένες οι θυσίες του ελληνικού λαού. Αυτό έχει σημασία. Θέλουμε να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους του Υπουργείου και του στρατεύματος, με ανθρωπιά, με ευαισθησία, με διάλογο, με συνεννόηση, με συνεργασία. Πέρα από κομματικές σκοπιμότητες και προτεραιότητες. Το γυναικείο φύλλο στη νέα κυβέρνηση θα εκπροσωπήσουν μόνο 4 γυναίκες. Η Όλγα Κεφαλογιάννη, η Φόφη Γεννηματά που αναλαμβάνει αναπληρώτρια Υπουργός Εθνικής Άμυνας, η Εύη Χριστοφιλοπούλου στη θέση της Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και η Ζέτα Μακρύ, η οποία στις τελευταίες εθνικές εκλογές δεν κατάφερε καν να μπει στη Βουλή. Ένα δυσάρεστο ωστόσο γεγονός, ο θάνατος του Αθανάσιου Νάκου τον περασμένο Μάρτιο, την έφερε ξανά στα έδρανα του Κοινοβουλίου. Ορκίστηκε την 1η Απριλιά και σήμερα η βουλευτής Μαγνησίας είναι μέλος του νέου Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς η Σοφία Βούλτεψη ενημέρωσε το Μαξίμο ότι δεν δέχεται τη θέση της Υφυπουργού Υγείας στο χαρτοφυλάκιο του Άδωνη Γεωργιάδη. Ο στόχος είναι να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες, να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους, να κερδίσουμε το στοίχημα. Την τιμητική του στο νέο κυβερνητικό σχήμα έχουν και οι δημοσιογράφοι Γιάννης Μιχελάκης, Σίμος Κεδίκογλου, Πάνος Παναγιωτόπουλος, Γιάννης Ανδριανός, Κώστας Γκιουλέκας και Παντελής Καψής, αποτελούν το 1/6 της δικοματικής κυβέρνησης. Στη νέα κυβέρνηση αμετακίνητα παρέμειναν 18 πρόσωπα, άλλαξαν πόστο 3, έμειναν εκτός 17 και εισήλθαν 20 νέοι υπουργοί. Γενικός γραμματέας της κυβέρνησης πάντως παρέμεινε ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Παναγιώτης Μπαλτάκος. Και να δούμε τώρα ποιο είναι το κλίμα μέσα στα δύο κόμματα. Συνδεόμαστε και πάλι με τον Γιάννη Τζούνο και τον Χρήστο Κούτρια, γιατί και οι δύο πρόεδροι έπρεπε να επιδοθούν σε λεπτές ασκήσεις ισορροπιών σε αυτό τον ανασχηματισμό. Η Νέα Δημοκρατία έχει και συνέδριο μπροστά της, Γιάννη. Το κλίμα λοιπόν ποιο είναι στη Συγκρού? Λοιπόν, ενδεχομένως κάτι τέτοιο να αποτυπωθεί και στο συνέδριο, εννοώ στα πηγαδάκια του συνεδρίου, καθώς θα συζητηθεί έντονα ο ανασχηματισμός. Θα σου έλεγα ότι όταν έχουμε ένα ανασχηματισμό, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι θεωρούν αυτόν αδικημένο, γιατί δεν μπήκαν στην κυβέρνηση.
Όπως βέβαια υπάρχει και αρκετή πικρία για αυτούς οι οποίοι αποχωρούν από την κυβέρνηση. Τώρα, μεταξύ των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της βάσης, αν θέλεις, μας μεταφέρουν κάποια από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει μια γκρίνια για τον αριθμό των στελεχών του ΠΑΣΟΚ τα οποία μπήκαν στην κυβέρνηση. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Και τον δεύτερο, θεωρούν δυσανάλογο με την εκλογική του επίδοση. Θεωρούν ότι ο αριθμός αυτός είναι μεγάλος για τα νούμερα τα οποία είχε το ΠΑΣΟΚ στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Και αν θέλεις να προχωρήσουν και ένα βήμα παρακάτω για τα δημοσκοπικά νούμερα τα οποία κατέγραφε το ΠΑΣΟΚ μέχρι λίγες ημέρες πριν τον ανασχηματισμό. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα ίδια τα υπουργεία και εκεί ακούγονται έτσι για μια μικρή δυσαρέσκεια, θα έλεγα πάντως από μικρή μερίδα σε αυτό το τομέα. Για τα υπουργεία τα οποία ανέλαβαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, πέρασαν δηλαδή στα χέρια του ΠΑΣΟΚ, κάποιοι εκτιμούν ότι θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερος αριθμός των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο υπάρχει και μια άλλη μερίδα η οποία αναφέρει ότι μοιράστηκε σωστά η τράπουλα και ότι πλέον από εδώ και πέρα αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να δούμε εάν θα αποδώσει το νέο κυβερνητικό σχήμα. Και πάμε να δούμε τώρα, Χρήστο, ποιο είναι το κλίμα στην Υποκράτους. Κοίταξε να δεις, υπήρξε ένα θέμα με τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, ο οποίος δεν μπήκε τελικά στην κυβέρνηση, αρνήθηκε να μπει στην κυβέρνηση. Περιμένουν όλοι να δουν πώς θα εξελιχθεί η σχέση του με τον κύριο Βενιζέλο, καθώς ήταν από τους στενούς του συνεργάτες. Από εκεί και πέρα υπήρξαν αντιδράσεις, κυρίως από εσωκομματικούς αντιπάλους του κύριου Βενιζέλου. Παραδείγματος χάρη ο κύριος Γιώργος Παναγιωτακόπουλος και αριστερή πρωτοβουλία που εξέδωσαν μια ανακοίνωση, στην οποία ούτε λίγο ούτε πολύ ο κύριος Παναγιωτακόπουλος λέει ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν και γκρίνιες και από τον κύριο Καρχημάκη. Κατά τα λοιπά, περιμένουν όλοι να δουν πώς θα κυλήσει το συγκεκριμένο κυβερνητικό σχήμα και εκεί νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια πίστοση χρόνου και στη συνέχεια, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, θα ακουστούν πάρα πολλά σχόλια. Ευχαριστώ πολύ και τον Χρήστο Κούτρα και τον Γιάννη Τζούνο. Να καλησπέρισω εδώ τον Δημήτρη Τσιόδρα. Καλησπέρα. Θα είναι εύκολη αυτή η συμπόρευση ή αυτή η συγκατοίκηση, Δημήτρη? Ο κύριος Σαμαράς προσπάθησε σήμερα να εμφανιστεί όσο πιο ενωτικός εντός της κυβέρνησης γίνεται. Είπε ότι η πέντατη ιδεολογία είναι η σωτηρία της πατρίδας. Όπως έχουμε δει όμως και στην πράξη τα τελευταία χρόνια, η σωτηρία της πατρίδας βλάπτει και σοβαρά τα κόμματα και τις ιδεολογίες τους. Κοιτάξτε, καταρχάς, δύο συνεννοούνται πιο εύκολα από τρεις. Έτσι λοιπόν υπάρχει πεδίο να συνοηθούν ο κ. Βενιζέλος με τον κύριο Σαμαρά. Έδειξαν και δύο σήμερα και συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ότι έχουν καταλάβει τα λάθη που έχουν γίνει στο παρελθόν. Ως εκ τούτου φαίνονται διατεθειμένοι να τα διορθώσουν. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα ισορροπίας ανάμεσα στα δύο κόμματα σε αυτή την κυβέρνηση. Δηλαδή, ο κύριος Βενιζέλος πρέπει, συμμετέχοντας στην κυβέρνηση, να δείχνει ταυτόχρονα ποια είναι η διαφορά που έχει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνεται αυτό, χωρίς να δημιουργούνται κρίσεις. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί όταν τονίζει τις διαφορές, δημοσίως είναι προφανές, όπως φάνηκε και το προηγούμενο διάστημα, ότι θα προκαλούνται κρίσεις. Πρέπει λοιπόν να πετύχει αυτή την ισορροπία. Πώς θα δείχνει ότι είναι κάτι διαφορετικό σε μια κυβέρνηση που κορμός είναι η Νέα Δημοκρατία και με την αποχώρηση της Δημάρ, αυτό φαίνεται και περισσότερο. Τα υπουργεία με την βαριά μνημονιακή ατζέντα. Ναι, και όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή από τα 41 μέλη της κυβέρνησης είναι τα 30 της Νέας Δημοκρατίας και τα 11 μόνο από το ΠΑΣΟΚ. Επίσης, όπως είπες, τα πιο σημαντικά υπουργεία βρίσκονται στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει λοιπόν ο κύριος Βενιζέλος να πετύχει αυτή την ισορροπία, πράγμα καθόλου εύκολο. Πάντως, Δημήτρη, λέει πολλοί κόσμος και προφανώς εύλογα ότι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία είναι που έφεραν τη χώρα σε αυτά τα χάλια. Είναι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία που θα μας βγάλουν και από την κρίση. Κοίταξε, σωστή είναι η απορία. Μοιάζει και λίγο με εκδίκηση της ιστορίας. Ότι τα δύο κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει σε όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης επομίζονται σήμερα το βάρος να βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Είτε θα πετύχουν και η χώρα θα βαδίσει σε ήρεμα νερά, είτε μαζί με την αποτυχία τη δική τους θα αποτύχει και η χώρα. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι αναγκασμένοι από αυτήν την ιστορική πραγματικότητα θα πράξουν ό,τι καλύτερο μπορούν προκειμένου και οι ίδιοι να διασωθούν και να αποτελέσουν τους φορείς διαμόρφωσης του νέου σκηνικού την επόμενη μέρα, είτε θα οδηγηθούμε στα βράχια και θα το πληρώσουμε. Ναι, πρέπει να πούμε εδώ το εξής. Ότι επειδή μιλάμε συνέχεια για εκλογές, οι εκλογές μέχρι τώρα με ένα συμβατικό τρόπο που αντιμετωπίζαμε τα πράγματα ήταν πράγματι η λύση. Δεν πήγαινε καλά η κυβέρνηση, πηγαίναμε πρόωρα στις κάλπες και αποφάσισε ο κόσμος ποιος θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Τώρα εδώ αν θα έχει τώρα ορίζοντα τετραετίες όπως επιθυμούν οι κύριοι Σαμαράς και Βενιζέλος. Μπορεί αυτή η κυβέρνηση να έχει τέτοιο ορίζοντα, γιατί ήδη πολλοί
βάζουν στοιχήματα για το πότε θα γίνουν οι προώρες εκλογές. Ναι, αυτό λέω ότι δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με το συμβατικό τρόπο. Γιατί μέχρι τώρα λέγαμε ότι εντάξει και να μην πάει θα έχουμε εκλογές. Αν οδηγηθούμε σε προώρες εκλογές, ύστερα από κάποιους μήνες, ύστερα από αρκετούς μήνες, σημαίνει ότι τα πράγματα δεν θα έχουν πάει καλά. Σημαίνει ότι το πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζει η κυβέρνηση θα έχει αποτύχει. Και αυτό θα είναι πολύ περισσότερο από το να έχει αποτύχει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μαζί. Επίσης, να πούμε το εξής. Αν θα εξαντλήσουν τετραετία. Κοίταξε, δεν υπάρχει καμιά κυβέρνηση στη μεταπολίτευση που στην πρώτη θητεία της να έχει εξαντλήσει την τετραετία. Ακόμα και σε ήρεμες εποχές. Αλλά έχει εξαντλήσει το μεγαλύτερο μέρος της. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα συμβεί και τώρα. Μάλιστα, για να δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Είχο. Και θα δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τις αντιδράσεις, τα σχόλια του διεθνούς τύπου. Βεβαίως όλοι είχαν στραμμένο το βλέμμα τους στην Ελλάδα τα τελευταία 24 ώρα, μία με την κυβερνητική κρίση και μία βεβαίως τώρα με την εικόνα που παρουσιάζει το νέο κυβερνητικό σχήμα. Και πάμε στον Σταμάτη Ασημένιο, στην Deutsche Welle και τον Θανάση Γκαβό, τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, για να μας δώσουν αυτή την εικόνα και να Σταμάτη να ξεκινήσουμε από σένα. Ναι, καταρχήν να πούμε ότι ενώ στο Βερολίνο επικρατεί ικανοποίηση για τον απρόσκοπτο σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, μολονότι επισήμως δεν υπάρχει τοποθέτηση, τα μέσα ενημέρωσης αναφέρονται εκτενώς στο θέμα, υπογραμμίζουν την αναβαθμισμένη παρουσία του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Να σου πω ενδεικτικά ότι η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt κάνει λόγο για μια ιστορική συμμαχία και παρατηρεί ότι ειδικά εκείνα τα κόμματα που τις περασμένες δεκαετίες έριξαν τη χώρα τους στη σοβαρότητα. Λοιπόν, έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση. Δυσκολευόταν για να μας ακούσει ο Σταμάτης. Θα επανέλθουμε εφόσον αποκατασταθεί για να έρθουμε σε εσένα, Θανάση. Δώσε μας λοιπόν το κλίμα από το Λονδίνο. Εδώ υπάρχουν κάποιες ονομαστικές αναφορές. Είναι νέα πρόσωπα στο υπουργικό σχήμα. Κυρίως τον κύριο Μητσοτάκη, όπως θα δούμε. Και βέβαια τονίζονται και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νέα κυβέρνηση. Οι Financial Times λένε ότι ο ανασχηματισμός απέτρεψε τις προώρες εκλογές. Και τονίζει ότι έγινε αντικατάσταση ηγεσίας, υπουργεία όπου οι μεταρρυθμίσεις είχαν μείνει πίσω. Νομίζω ότι μπορούμε ίσως να δούμε και την κάρτα με τις ονομαστικές αναφορές από την οικονομική εφημερίδα, με την πρώτη εκ των οποίων αναφέρεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σημειώνεται λοιπόν ότι ο πρώην επενδυτικός τραπεζίτης Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε σε ένα από τα υπουργεία που κατήχαν εκπρόσωποι της ΔΗΜΑΡ και όπου οι μεταρρυθμίσεις είχαν μείνει πίσω, ενώ η δεύτερη ονομαστική αναφορά γίνεται στο νέο Υπουργό Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, που αντιμετωπίζει εκτιμόμενες υπερβάσεις στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΗ, που ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Οι υπερβάσεις προκλήθηκαν από καθυστερήσεις στο κλείσιμο δεκάδων μικρών νοσοκομείων ανά τη χώρα και στα συνεχιζόμενα προβλήματα με τις υπερσυνταγογραφήσεις γιατρών που εργάζονται για τον ΕΟΠΗ. Η εφημερίδα Guardian, που ασχολείται εκτενώς με τον ανασχηματισμό, σχολιάζει άλλο ένα έτος, άλλος ένας ανασχηματισμός. Και ενώ στέκεται στην προειδοποίηση Σαμαρά προς τους υπουργούς του ότι δεν υπάρχει ούτε λεπτό για χάσιμο, με μια αρκετά μεγάλη δόση δυσπιστίας και επιφύλαξη, σχολιάζει ότι αυτά τα έχουμε ακούσει ξανά από όλους τους ηγέτες της Ελλάδας υπό κρίση. Και γίνεται επίσης ονομαστική αναφορά πάλι στο Κυριάκο Μητσοτάκη, ιδιοφύης επιλογή χαρακτηρίζεται, στον Παντελή Καψή, εμπνευσμένη κίνηση, στον Ευάγγελο Βενιζέλο που χαρακτηρίζεται ως αναμφισβήτητος νικητής των ισορροπιών και της κατανομής εξουσίας. Ενώ γίνεται λόγος και για αδυναμίες με πολιτικούς ελαφρών βαρών σε υπουργεία όπως το Υγείας και το Εργασίας. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα σε βρήκαμε και πάλι στα μάτια για να συνεχίσουμε και με τα σχόλια του γερμανικού τύπου. Ναι. Λέγαμε λοιπόν, Σία, ότι η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt παρατηρεί ότι ειδικά εκείνα τα κόμματα που τις περασμένες δεκαετίες έριξαν τη χώρα τους στη σοβαρότερη κρίση της ιστορίας τους, συνεχίζουν τώρα να κυβερνούν. Ένα ενδιαφέρον πείραμα, επισημαίνει χαρακτηριστικά η γερμανική εφημερίδα. Σύμφωνα τώρα με τη Welt, για άλλη μια φορά, Βενιζέλος θα είναι το πρόσωπο της Ελλάδας στα μέσα ενημέρωσης, οπουδήποτε θα υπάρξει μια αιστεία ανάφλεξης στην εξωτερική πολιτική, η οποία σήμερα είναι σχεδόν ταυτόσιμη με την ελληνική οικονομική πολιτική. Παρατηρεί η εφημερίδα και συνεχίζει λέγοντας ότι η επιστροφή Βενιζέλου σηματοδοτεί μια ξεκάθαρη ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Το κόμμα βρίσκεται σε οριακό σημείο στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων, συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή το 6,5%. Ο Σαμαράς όμως φαίνεται να θεώρησε απαραίτητο μετά την αποχώρηση της αριστερής ΔΗΜΑΡ να δώσει στην κυβέρνησή του μια σοσιαλδημοκρατική νομιμότητα, όπως εκτιμά τουλάχιστον η Welt. Τώρα, οι κύριοι πρωταγωνιστές της νέας κυβέρνησης είναι οι παλιοί και το ίδιο ισχύει και για τα προβλήματα
κόμματα της χώρας παρατηρήσει άλλο ρεπορτάζ η διαφημερίδα, ενώ η Frankfurter Allgemeine Zeitung υποστηρίζει ότι η αδυναμία του Πασόκ θα μπορούσε να προσδώσει στην κυβέρνηση μια κάποια σταθερότητα. Και αυτό γιατί, αν είναι κάτι που, που δεν θέλουν στην παρούσα φάση οι βουλευτές του Πασόκ, είναι νέες εκλογές. Ο Βενιζέλος είναι ένας διαφιλονικούμενος ηγέτης στο Πασόκ, προσθέτει η ίδια εφημερίδα, για να διευκρινίσει ΣΥΑ ότι είναι δοκιμασμένος στη μάχη και δεν μπορεί να του επιρρύψει κανείς ότι τα παρατάει εύκολα. Το αντίθετο αποφαίνεται η εφημερίδα, ενώ επίσης η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κυβέρνηση ερμηνεύεται από την Frankfurter Allgemeine Zeitung ως ενίσχυση της συνοχής της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ο Σαμαράς, όπως γράφει η εφημερίδα, είχε περιθωριοποιήσει τη φιλελεύθερη πτέρυγα του κόμματός του. Ποικιλία σχολείων λοιπόν για τον ανασχηματισμό στην Ελλάδα από τον Ευρωπαϊκό Τύπο. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο.